Στα πλαίσια των επιτυχικών εκδηλώσεων των 100 χρόνων για την απελευθέρωση της Δράμας, πρέπει να ενημερώσουμε τον δραμηνό λαό ότι στις 18 Μαΐου και ώρα 8 η ώρα το βράδυ στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας θα πραγματοποιηθεί στρατιωτική συναυλία με συμμετοχή των στρατιωτικών μουσικών του Γάμα Σώματος Στρατού της 20ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας και της 10ης Ταξιαρχίας σε συνεργασία του Γάμα του Σώματος Στρατού και μετά από έγκριση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Η συναυλία θα αποτελεί 17 τραγούδια παραδοσιακά ευατήρια τα οποία θα διαρκέσουν περίπου μία ώρα και καλούμε τον δραμηνό λαό να παρευρεθεί σε αυτή την εκδήλωση που είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής για αυτούς που έπεσαν για την ελευθερία της πατρίδας μας. Ευχαριστώ πολύ. Η πλευρά του Δήμου Δράμας και στη συνέχεια όσων αναφέρθηκαν από τον κύριο Γαϊτάνο, τον εκπρόσωπο του Συντάγματος Πεζικού, θέλω να ευχαριστήσω για την συνεργασία που έχουμε με τον στρατό γενικότερα και με τους εκπροσώπους του εδώ μέσω του πρώτου συντάγματος, για την πολύ σημαντική αυτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, δηλαδή με την εκδήλωση της στρατιωτικής μουσικής, που είναι η στρατιωτική μουσική του 3ου Σώματος Στρατού, της 10ης και της 20ης Μεραρχίας Πεζικού. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται μια παρόμοια εκδήλωση στη Δράμα και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που θα δώσουμε την ευκαιρία στους δραμηνούς να απολαύσουν τα κομμάτια που θα παιανίσει η στρατιωτική μουσική. Παράλληλα, αυτή την περίοδο και από εδώ και πέρα συνέχεια, οι εκδηλώσεις πυκνώνουν καθώς πλησιάζουμε στην επετειακή ημερομηνία την 1η Ιουλίου και έτσι την ίδια μέρα, 18 Μαΐου, που είναι η ημέρα των μουσείων, θα πραγματοποιηθεί και συναυλία κλασικής μουσικής εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο από μουσικούς του Δημοτικού μας Οδείου. Επίσης, την Παρασκευή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Οδείο η συναυλία αφιέρωμα στη Δόμνα Σαμίου από το Μουσικό Σχολείο της Δράμας και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η εβδομάδα αυτή σηματοδοτείται και από την επέτειο για την γενοκτονία των Ποντίων που θα έχουμε την Πέμπτη την εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας με σχετική ομιλία και την Κυριακή φυσικά το μνημόσυνο στη μνήμη των αδικοχαμένων θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων.